Καινούριο πακετάκια. Τσακ τεκνάω, κόστο εδώ και θα ανοίξουμε αυτά εδώ σήμερα. Αρκετά είναι 6-7 πακέτα πόσα είναι. Α πάνε στην άκρη και α τα φέρνω ένα-ένα να τα δούμε. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να γίνει ακόμα πιο όμορφη μετά από αυτό το unboxing. Επιτέλου, ήρθε και αυτό. Ένα μαχαίρι, το έχετε δει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικό από αυτό που παρήγγειλα. Είναι ακριβώ το ίδιο με αυτό που έχω. Αλλά εγώ παρήγγειλα ένα το οποίο είχε μπροστά χαλκαδάκι. Και ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Θα κάνω. Είναι χρήσιμο. Έχω ακριβώ το ίδιο. Όμω ήθελα αυτό που παρήγγειλα. Έχει μπροστά ένα. Μια... Είχε μια τρυπούλα στι φωτογραφίε. Mm. Τι γίνεται όταν δεν μα φέρνουν τα πράγματα που θέλουμε. Όταν δεν μα φέρνουν τα πράγματα που θέλουμε. Συνήθω στέλνουμε ένα μήνυμα στον αγοραστή και ζητάμε ε, ε, αν μπορεί είτε να το διορθώσει. Θα προτιμούσα να αποφύγω να ζητήσω να στείλει άλλο γιατί πολλές φορές δεν στέλνει και λένε εγώ στο στείλα οπότε είμαστε κομπλέ. Μετά από λίγο καιρό κλείνει η υπόθεση. Πρέπει να σας κάνω ένα βίντεο σχετικά με όλο αυτό. Τέλος πάντων θα ζητήσω refund τώρα είναι αμαρτία αλλά... Εγώ περίμενα να είναι λίγο διαφορετικό. Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο είναι υπερβολικά καλό. Είχα ένα τέτοιο στρατό συνέχεια μαζί μου. Έχει ανοιχτήρι πρακτικότατο. Είναι μικρό. Μπορείτε να το βάλετε στα κλειδιά σας και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Και επίσης αυτό που είδα στην πορεία γιατί δεν το είχα προσέξει είναι ότι έχει αυτά εδώ για να βιδώνει τις διάφορες μικρές βιδούλες. Πιστέψτε ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ ειδικά το να ρυθμίζω τα stand για τα μικρόφωνα μου επειδή οι βίδες είναι τόσο λεπτές. Αρκετά πρακτικό. Απλά το ήθελα λίγο διαφορετικό. Περνάμε στο επόμενο. Α, ναι, αυτό. Αυτό είναι ένα απλό πλαστικό στάντ για το κινητό. Το, το παίρνει, το βάζεις, το στηρίζεις. Αρκετά απλό, χωρίς πολλά-πολλά. Νομίζω είναι υπερβολικά καλό. Και οικονομικό. Είναι πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή παίζει να έχει κάτω από ένα-δύο ευρώ. Θα σας βάλω τα link στην περιγραφή, τσεκάρετε τα όσοι θέλετε. Πάμε στο μεγάλο. Το μεγάλο, το μεγάλο θα, το, θα το ανοίξω με το καινούργιο μαχαίρι. Το οποίο είναι προβολικά καλό. Και έχουμε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένας βραχίωνας ο οποίος μπαίνει στο γραφείο σας. Βλέπετε έχει και αυτό εδώ για να ρυθμίζετε. Πολλά αξισουάρ και κινητά. Ο, παρά είναι σκληρός θα έλεγα. Καλό είναι αυτό. α, ah, υπερβολικά σκληρό, ο οποίο μπαίνει, ρυθμίζεται, βιδώνει εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και ένα, και, ένα μικρό παιδί μπορεί να το καταφέρει. Είναι με βίδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο σύνδεσμο φαίνεται πάρα 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 πολύ λεπτό. Τώρα, αν θα αντέξει και θα σπάσει, δεν ξέρω να σα πω γιατί είναι, το υπόλοιπο είναι πιο βαρύ από το σύνδεσμο. Δηλαδή, αυτό εδώ ο σύνδεσμο είναι τρομερά. Σταθήκη κάμερα είναι τρομερά λεπτός. Προς το παρόν φαίνεται να το στηρίζει Αν και Ναι μάλλον θα γίνει αυτό που φοβάμαι Ότι με το κινητό μαζί αποκλείεται να σταθεί Σε μια πλευρά βλέπετε Μαγκώνει με κλίπς Στο γραφείο βασικά Για να καταλάβω λίγο Αυτό είναι για το κινητό Εδώ πιάνει στο γραφείο Οπότε μάλλον ανάποδα τα είπα Εντάξει, Μπορεί και να αντέξει Αυτό εδώ το, η, η κλάπα είναι για να πιάνει πάνω στο γραφείο Και εδώ πέρα Τεράστιο Μπαίνει το κινητό. Τώρα βέβαια έτσι όπως το βλέπω αμφιβάλλω άμα θα πιάσει το δικό μου το κινητό. Α, έλα. Αρκετά πρακτικό. Να σα το δείξω τώρα, να το γυρίσω λίγο. Οπότε έχετε το κινητό σας, το οποίο στηρίζεται να σας πω την αλήθεια, το βλέπετε εδώ πέρα, στέκεται. Εντάξει, τζάμπα ανησυχούσα, το είδα ανάποδα. Και φέρνει στην ουσία το κινητό σας κοντά σε εσάς. Πρακτικό είναι, ε, τώρα βέβαια η αλήθεια σε κάτι, σε κάτι τέτοια, το μόνο πρακτικό πράγμα που δεν είναι καθόλου πρακτικό βασικά είναι ότι όταν θα θες να βγάζεις και να βάζεις το τηλέφωνο σου σε μια κλίση. Ωραία να το έχεις εκεί να κάθεται αλλά τι γίνεται όταν εσύ θες να το βάζεις και να το βγάζεις. Και περνάμε στο επόμενο, χωρίς να το σκεφτούμε και ναι. Ήρθε μια θήκη για DS. Όπως έχετε δει με τόσα fan mail και τόσες αγορές που έχω κάνει, έχω αρκετά DS στη συλλογή μου. Οπότε ήρθε μια για το DSL. DSL, DSI ήταν τώρα, DSL λέει η, η, η θήκη επάνω. Ε, ιδιαίτερα απλή, ιδιαίτερα οικονομική. Έχει μέσα και λουράκι για να, το, να τη βάζεις και υποδοχή για παιχνίδια και για το φορτιστή. Αν ah, και για το φροντιστή δεν νομίζω να το πάρει. Για καλώδια τέλο πάντων. Και εδώ κάτω μπαίνει το DS. Κάπου εδώ κυκλοφορούσε ξέμπαρκο ένα DS. Το οποίο είναι μέσα, βασικά στη θήκη του. Να σα το δείξω. Το έχετε δει ήδη σε unboxing. Το πιο απλό. Και μπαίνει just. Βέβαια, εγώ να σα πω την αλήθεια, θα το θέλα για το Excel. Αλλά εντάξει, δηλαδή, πρέπει να πρόκειται και το Excel κάποια στιγμή. Ιδιαίτερα απλή πρακτική. Και ωραία γιατί έχει και το DS μπροστά. Τώρα το L είναι άλλη ιστορία. Αλλά είναι ιδιαίτερα πρακτικό. Μπορώ να πω ότι ναι, μου αρέσει. Το χρώμα θυμίζει λίγο κλασικό DS. Για τα γούστα μας καλό είναι. Και θα πάρω κι άλλες εν καιρό. Έχω μπει σε mood να αγοράζω πράγματα για το DS. άλλος πάντων. Αυτό πάει στην άκρη. Να δούμε τι άλλο έχει φέρει σήμερα ο ταχυδρόμος θα ανοίξω έτσι. Και στο ίδιο μου τη συνεχίζουμε. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω κάτι τέτοιο. Είναι η μπαταρία για το Game Boy Advance το SP. Και να σας δείξω κιόλας. ευκαιρία είναι για να μην κάθομαι και κάνω ξεχωριστό βίντεο. Ή να κάνω ξεχωριστό βίντεο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω Εσείς τι λέτε. Να κάνω ξεχωριστό βίντεο. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο να σα δείξω. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για να σα δείξω. Sorry, δεν θα σα το δείξω. Η μπαταρία αυτή είναι 800 mAh, Έχουν από 3, 4, 5 ευρώ και έρχονται και με κατσαβιδάκι κάποιε από αυτέ. Ε, είχα πάρει ήδη μια στο παρελθόν. Έκανα αλλαγή σε ένα Game Boy Advance επειδή πήρα και δεύτερο SP. Ήθελα να το αλλάξω την μπαταρία ώστε να είναι πιο φρέσκα και πιο καινούρια. Η μπαταρία με βγάζει γύρω μέχρι 6-7 ώρε gameplay πάνω κάτω με ελαφρύ gameplay, αλλά μου τι βγάζει η αλήθεια να λέγεται. Έβγαζα 2-3 υπηρεσίε τη μέρα, χαλαρά. Και ναι, θα το δείτε σε βίντεο αυτό. Λογικά θα κάτσω να κάνω συντήρηση κάποια στιγμή. Ξέρετε ποια είναι η δικιά μου κάποια στιγμή, βέβαια, αλλά εντάξει, πάμε και στο επόμενο. Το επόμενο, επίσης στο πλεύμα των handheld κονσολών είναι αυτό εδώ το όμορφο πράγμα. Τι είναι αυτό το όμορφο πράγμα. Άκουσα έναν φίλο του καναλιού, ο οποίο μου πρότεινε όχι να πάω να σκοτώσω τη Λεωνέα με τα χίλια τζακ, αλλά πάνω κάτω νομίζω έχετε πάρει μια εικόνα η πιο έμπειρη. Με αυτό το όμορφο πραγματάκι δίνει εικόνα από το PSP στην οθόνη σου. Οπότε το συνδέεις αυτό στο PSP σου επάνω και αυτό συνδέεται απευθεία στην οθόνη. Οπότε μπορεί να στείλει εικόνα και να παίζει τα παιχνίδια του PSP στην οθόνη. Γαμάτο, δεν είναι. Και είναι ιδιαίτερα φτηνό. Η τιμή του στο eBay έχει 2 ευρώ 2,5 κάπου τόσο. Και γι' αυτό, link στην περιγραφή. Σα είπα, τα unboxing αυτά που θα δείτε τα eBay είναι το ένα πιο γαμάτο από το άλλο. Και πιστέψτε με, αν έχω ενθουσιαστεί εγώ που είμαι χρόνια μέσα στο. χρόνια. Μην είναι κανένα δύο χρόνια μέσα στο όλο θέμα, εσεί θα ξετρελαθείτε ακόμα πιο πολύ, είμαι σίγουρο. Check the now, κόστα εδώ. Ελπίζω να σα άρεσε και αυτό το eBay unboxing. Ελπίζω να το βρήκατε ιδιαίτερα διασκεδαστικό και χρήσιμο. Κυρίω χρήσιμο. Όλα είναι στην περιγραφή, ό,τι θέλετε. Επίση θα έχω ναι, στην περιγραφή, οδηγίε, οτιδήποτε. Θα κάνω και άλλα βίντεο. Έρχεται μπαρά βίντεο και eBay και διάφορα άλλα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πραγματικά να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και ναι, τσέξτε γνάω, Κώστα. Like, subscribe αν θέλετε, αν γουστάρετε. Αν γουστάρετε. Κάντε γουστάρετε, κάντε. Κρίμα, είναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι κρίμα. Λοιπόν, να έχετε μια μόρφη μέρα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο eBay unboxing και όχι μόνο. Γεια σα, παιδιά.